Είναι η πρώτη ενημερωτική μερίδα μιας προγραμματικής σύμβασης που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου όσον αφορά το παθογόνο ξυλέλα. Είναι ένα βακτήριο το οποίο καταστρέφει τον ελαιόνα και η Περιφέρεια εδώ και αρκετό καιρό υλοποιεί αυτή την προγραμματική σύμβαση με σκοπό να είναι έτοιμη αν ομιγέννητο μας έρθει το βακτήριο εδώ στο νησί. Δηλαδή να ξέρουμε με τι φάρμακα πρέπει να ψεκάσουμε και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Παράλληλα, όπως θα έχετε ακούσει, έχουν σταλεί σε Ινστιτούτο στην Ιταλία οι τοπικές ποικιλίες από όλα τα νησιά της περιφέρειας με σκοπό να μελετηθούν και να δουν την ανθεκτικότητα των ποικιλιών σε αυτό το βακτήριο. Τελευταία αποτελέσματα έχουν δείξει ότι κάποιες ιταλικές ποικιλίες είναι ανθεκτικές. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε οι δικές μας ποικιλίες πώς ανταποκρίνονται σε αυτό το βακτήριο και να είμαστε ομιγέννητο έτοιμοι ως περιφέρεια, ως υπηρεσία να αντιμετωπίσουμε αυτό. Το Xylella fastidiosa είναι ένα βακτήριο το οποίο τα τελευταία χρόνια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην Ευρώπη, Ιταλία, θα έχετε ακούσει, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνεργάζεται με τον Ελγό Δήμητρα και με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ακριβώς και για την ενημέρωση του κόσμου γύρω από την ασθένεια, αλλά και για να διερευνηθεί τι γίνεται με τις ντόπιες ποικιλίες σε σχέση με το βακτήριο. Τα αποτελέσματα είναι ακόμα πρόδρομα. Είναι σε καλή φάση, ας το πω έτσι, σε σχέση με άλλες ελληνικές ποικιλίες. Φαίνεται ότι εμφανίζουν μια ανθεκτικότητα και οι τρεις ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Λέσβο. Είναι όμως ακόμα νωρίς, γιατί είμαστε στον πρώτο χρόνο μετά τη μόλυση των δενδρυλίων αυτών. Η ελιά είναι μια δεδρώδης καλλιέργεια, θέλει χρόνια για να αποδειχθεί αυτό το καλό αποτέλεσμα που φαίνεται στα πρώτα στάδια της μελέτης. Η μελέτη αυτή, την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ακριβώς ένας από τους στόχους είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε φυτικό υλικό αγνώστου προέλευσης χωρίς φυτογενομικό διαβατήριο, χωρίς διαβατήριο φυτοϊγείας από περιοχή σε περιοχή στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο από ξένες περιοχές, και θα πω εδώ, επειδή γειτνιάζεται περισσότερο με την Τουρκία φυτικό υλικό από την Τουρκία προς το νησί σας, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να μεταφερθεί το βακτήριο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της μελέτης θα εκδοθεί ή έχει εκδοθεί ήδη υλικό, έντυπο υλικό, το οποίο θα διανεμηθεί στους κατάλληλους φορείς, είτε συνεταιρισμούς, είτε ιδιώτες γεωπόνους, είτε αγρότες, για να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο βακτήριο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των νέων αγροτών. Παρ' όλα αυτά, όμως, σήμερα στην ημερίδα, παρόλο ότι υπάρχει αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπουμε, οι αγρότες λείπουν, οι νέοι αγρότες λείπουν. Τι θα λέγατε σε αυτούς? Αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα για όλους τους Έλληνες αγρότες, νέους αγρότες. Πιστεύω στις επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν, γιατί θα υπάρξουν και επόμενες, να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και κινητοποίηση, γιατί μερικά πράγματα μαθαίνονται και δεν είναι μονάχα διαβάζονται ακριβώς και δεν είναι μονάχα εμπειρία ή κάτι άλλο.